Ο φόβο φέρνει κόλαση. Έτσι, μετά το σάλο που ξέσπασε σχετικά με τα υπηρεσιακά ταξίδια κρατικών αξιωματούχων στο εξωτερικό, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα σε διευκρινήσει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού, δικαιούχοι για επιχειρηματική θέση τη λεγόμενη business class για ταξίδια που υπερβαίνουν τι 5 ώρε περιλαμβανομένου του χρόνου αναμονή είναι. Ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Γενικό Εισαγγελέα, οι Υπουργοί, ο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και ο Υφυπουργό παρά το Πρόεδρο. Διευκρινίζεται επίση ότι σε περιπτώσει που το υπηρεσιακό ταξίδι δεν υπερβαίνει τι 5 ώρε, με εξαίρεση τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία, τον Πρόεδρο τη Βουλή, τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι υπόλοιποι αξιωματούχοι θα χρησιμοποιούν την οικονομική θέση. Ωστόσο, θα μπορούν να χρησιμοποιούν την Business Class αν το κόστος του εισιτηρίου καλύπτεται από κάποιο διεθνή οργανισμό.